Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Η βιβλική είναι η καταστροφή στην Εύβοια. Η Θεομηνία σάρωσε τα πάντα και άφησε πίσω τη πέντε νεκρού, ανάμεσά του και ένα βρέφο, ενώ δύο είναι οι αγνοούμενοι. Τεράστια μάχη έδιναν όλη τη νύχτα η πυροσβεστική και η αστυνομία. Υπερχείλησαν οι χήμαροι μα απίθου στα ψαχνά, το ρέμα των πολιτικών και του Λίλα στο Λευκαντί και μετέτρεψαν την περιοχή σε λίμνη, μυθίζοντα τα πάντα στο νερό. Ένα 86χρονο και μία 85χρονη που είχαν εγκλωβιστεί στι οικίε του στα πολιτικά βρέθηκαν χωρί τι αισθήσει του. Η οικογένεια με το 8 μηνών βρέφο έμενε, σύμφωνα με πληροφορίε, σε ισόγειο διαμέρισμα επίση στα πολιτικά, το οποίο πλημμύρισε με αποτέλεσμα το παιδί να χάσει τη ζωή του. Το βρέχφο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό του. Η πυροσβεστική και η αστυνομία έδωσαν ολονύχτια μάχη όπου χτύπησε η θάλια για να απεγκλωβίσουν δεκάδε ανθρώπου από σπίτια και αυτοκίνητα. Πολλοί κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο στι ταράτσε των οικοδομών, ακόμα και πάνω σε ελιέ για να σωθούν. Οι πυροσβέστε, εκτό των άλλων, ειδοποιήθηκαν να απεγκλωβίσουν περίπου 30 άτομα από μια κατασκήνωση που είχαν καταφύγει πάνω σε μια πλατφόρμα, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε να επέμουν καθώ δεν κινδύνευσαν μέχρι τα μεσάνυχτα χρειάστηκαν αρκετέ επεμβάσει τη πυροσβεστική υπηρεσία από τα ψαχνά μέχρι και τη λίμνη τη Σέβιας για να σβήσουν φωτιέ που είχαν ξεκινήσει από κεραυνού. Το φω τη ημέρα αποκάλυψε το μέγεθο τη τραγωδίας. Περισσότεροι από 47 συνανθρωποί μα έχουν απεγκλωβιστεί από τα πλημμυρισμένα του σπίτια και τα αυτοκίνητά του, που βυθίστηκαν μέσα στι λάσπε και παρασύρθηκαν από του ορμητικού χυμάρου. Οι περισσότερε διασώσει γίνονται στα πολιτικά, τα ψαχνά και το μπούρτζι στην Εύα. Η κατάσταση είναι δραματική. Έχουν γίνει περισσότερε από 500 απαντλήσει υδάτων για να σωθεί ό,τι είναι δυνατόν. Το ελικόπτερο Φλόγα 11 του πυροσβεστικού σώματο έχει διασώσει 8 ανθρώπου. Πρόκειται για μια γιγαντιαία κινητοποίηση. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδε πυροσβέστε, τρει αδιασωστικοί λέμβοι από την 1 την 7η και την 8η ΕΜΑΚ, δύο ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματο, το ένα για εναέρια επιτήρηση και συντονισμό, ένα ελικόπτερο τη αεροπορία και ένα του ναυτικού, ενώ στη δράμη και το λιμενικό σώμα. Ο Νίκο Χαρδαλιά, που βρίσκεται στην περιοχή όλο το βράδυ μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματο, βρίσκονταν στο κέντρο επιχειρήσεων στο Χαλάνδρη. Ο πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη ενημερώνεται συνεχώ για την εξέλιξη. Αύριο θα μεταβεί στην περιοχή σε ανάρτησή του στο Twitter, έγραψε. Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για του συνανθρώπου μα που έχασαν τη ζωή του στην Εύβοια και τα θερμά μου συλληπιτήρια στου οικείου του. Ενημερώνουμε συνεχώ για την πορεία των διασώσεων και την έκταση τη καταστροφή, και αύριο θα μεταβώ στην πληγήσα περιοχή. Ο Υφυπουργό Προστασία του Πολίτη βρίσκεται στην Εβία, όπου μετήχε προολίγου σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Βασιλικών με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδα, Δημάρχου και Επικεφαλής των Δυνάμεων που συμμετέχουν στι επιχειρήσει διάσωση και απεγκλωβισμού. Ο κ. Χαρδαλιά έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή στην περιοχή και για ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει τόνισε ότι είναι μια δύσκολη μέρα μετά από μια δύσκολη νύχτα και αναφέρθηκε στη μεγάλη μάχη που έδωσαν οι άνθρωποι του κρατικού μηχανισμού κάτω από δύσκολε συνθήκε. Όπω επεσήμανε, βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα για τα οποία χρειάζεται να δώσουμε τον καλύτερό μα σε αυτό για να φτιάξουμε δομές που να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Τόνισε ότι εάν είχε ενεργοποιηθεί το 112, μπορεί να είχαμε Εκατόμβη νεκρών, αφού η εκένωση σπιτιών μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη όταν η γύρω περιοχή είναι πλημμυρισμένη. Όλα έγιναν ξαφνικά, αλλά ο, μηχ... ο μηχανισμό δεν ευνηδιάστηκε, είπε ο κ. Χαρδαλιά, επισημένοντα ότι από την πρώτη στιγμή η πολιτική προστασία συνεργάστηκε με του δημάρχου και του τοπικού φορεί για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Μεγαλώνει η ανησυχία, καθώ για πέμπτη μέρα, χθε, ανακοινώθηκε τριψήφιος αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού. Για ακόμα μία φορά, τα πρωτεία κράτησαν τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα τη χώρα, με τη Θεσσαλονίκη να παίρνει θλιβερό προβάδισμα με 43 νέα κρούσματα. Μετά την εκτείναξη των κρουσμάτων, σαν βόμβα έσκασε και είδηση πω σε ένα εργοστάσιο στη Χαλκιδική εντοπίστηκαν 50 κρούσματα. Πρόκειται για εργοστάσιο επεξεργασία ελιά. Αρχικά εντοπίστηκαν δύο περιστατικά και υποβλήθηκαν σε τεστ και οι 300 εργαζόμενοι του. Οι 50 βρέθηκαν θετικοί. Όλοι τους είναι σε κατοίκον περιορισμό μαζί με τις οικογένειές τους, ενώ το εργοστάσιο έκλεισε προσωρινά. Την ίδια ώρα σε ισχύ βρίσκονται τα μέτρα για τον κορονοϊό στον πόρο, ύστερα από την σειρή κρουσμάτων που καταγράφηκε. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών για την εξάπλωση της επιδημίας στο νησί βρίσκονται μία φυσικοθεραπεύτρια που είναι θετική και ένα πουλ πάρτι, το οποίο μάλιστα στην πρόσκληση έφερε ένα προκλητικό όνομα κορώνα. Σε συναγερμό βρίσκεται και η Λάρισα με 10 νέα κρούσματα, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με γάμο που έγινε στον Αμπελών. Και εδώ τελείωσε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Θα είμαστε και πάλι μαζί στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.